Εγώ καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Ηράκλεια Σύμπραξη, στον κύριο Ραψωμακιώτη, για αυτή την πρωτοβουλία που έχει πάρει, να υπάρχουν αυτά τα σεμινάρια, να μάθει κοινή γνώμη, αλλά να εκπαιδευτούν και άνθρωποι το πώς γίνεται η κομποστοποίηση και να είναι και ωφέλιμοι αργότερα ως εργαζόμενοι σε αυτή τη διαδικασία μέσα από αυτά τα οποία θα στηθούν. Από τις μικρές, δεν θα πω βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε αυτές τις μικρές εγκαταστάσεις που θα στηθούν για να γίνεται επεξεργασία. Για να έχουμε από τα οργανικά κομπόστ, λίπασμα το οποίο είναι χρήσιμο. Για να φτάσουμε στην παραγωγή, αν θέλετε, λιπάσματος από αυτά τα οποία τα πετάγαμε κάποια στιγμή και ήταν πρόβλημα για μας. Εμείς, σαν Δήμος Κορινθίων, αυτή τη στιγμή έχουμε το πιλωτικό πρόγραμμα στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου και πιστεύω ότι το προσεχές διάστημα θα μας δοθεί δυνατότητα να το επεκτείνουμε και σε όλο το Δήμο. Υπάρχουν στην αρχή προβλήματα. Για άλλη μία φορά, εγώ να κάνω μία έκκληση σε όλους τους Κορίνθιους και σε όλες τις Κορίνθιες και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, τους μαθητές. Πρέπει να συμμετέχουμε φανατικά σε αυτή τη διαδικασία. Αφορά το μέλλον μας, αφορά το περιβάλλον. Θα πρέπει τα οργανικά, τα κλαδέματα, τα φαγητά, τα κουφάγια, το χαρτί της τουαλέτας, το χαρτί της κουζίνας και κάποια άλλα πράγματα, δεν είναι τη στιγμή να τα πούμε, πρέπει να τα συλλέγουμε ξεχωριστά στους κάδους που έχουν το κίτρινο καπάκι. Ιδιαίτερα κάνω έκκληση στα καταστήματα που πρέπει και αυτά να κάνουν τη διαλογή στην πηγή. Τα πιο πολλά που παράγονται στα καταστήματα είναι ανακυκλώσιμα. Κάποια άλλα εκεί που έχουμε τα καταστήματα εστίασης, αυτά σχεδόν τα πιο πολλά απορρίμματά τους είναι χρήσιμα. Χρήσιμα για την κομποστοποίηση. Εγώ να τους καλούσω για άλλη μια φορά να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Μια διαδικασία της ίδιας κοινωνίας. Ξέρετε κάτι, η κομποστοποίηση στη χώρα μας δεν είναι κάτι το καινούριο. Εγώ θυμάμαι τους παππούδες μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Κάναμε κομποστοποίηση σπίτι, δεν πετάγαμε τίποτα. Είχαμε βέβαια τα ζωντανά, τις κότες, τα σκυλιά, τις γάτες, τα γαϊδούρια, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε μια συνείδηση έτσι έμφυτη στον Έλληνα. Δεν μπορεί να κατανοήσω κάποιος σήμερα το να παίρνουν μια απόφαση και να λένε δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία της διαλογής στην πηγή και της κομποστοποίησης μας αφορά όλους. Και αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, θα το καταλάβουν αύριο, που θα είμαστε εμείς ως αυτοδιοίκηση στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλουμε τρομακτικές αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη. Κανένας δήμαρχος δεν θα πληγωθεί αν δεν σας συμμετέχουν κάποιοι, ένα κομμάτι της κοινωνίας δεν θέλει να συμμετάσχει. Αυτό θα βγει μετά στα ανταποδοτικά. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εμείς λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία με πολλούς άλλους και μεταξύ αυτών και με τον κύριο Ψωματιώτη που συνεργαζόμαστε για να πάει μπροστά η διαλογή στην πηγή και ιδιαίτερα η κομποστοποίηση. Να έχουμε όσο μπορούμε λιγότερα απορρίμματα, να έχουμε τα ανακυκλώσιμα, να έχουμε και αυτά που κομποστοποιούνται. Ουσιαστικά στο τέλος, στον πράσινο κάδο να πέφτουν ελάχιστα απορρίμματα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, εκεί που κάνουμε κομιδή κάθε μία ή δύο μέρες ανάλογα τις περιοχές στον πράσινο κάδο, να αραιώσουν αυτές η αποκομιδή των απορριμμάτων από τον πράσινο κάδο και να αυξάνεται η αποκομιδή από τον κάδο με το κίτρινο καπάκι και από τον μπλε κάδο. Τότε θα έχουμε πετύχει στο στόχο μας να έχουμε λιγότερα απορρίμματα που πάνε στις χωματερές, λιγότερα απορρίμματα που θα είναι πρόβλημα για μας, γιατί θα πρέπει να δώσουμε πολλές χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τη διαχείρισή τους.